σίγουρα χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, εκατέρωθεν. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες από την αρχή του πρωταθλήματος ψάχνουν, έχουν στόχο το να κερδίζουν παιχνίδια και όχι το να παίζουν ποδόσφαιρα και να κερδίζουν παιχνίδια. Και γι' αυτό και προσφέραμε, θεωρώ, αυτή την εικόνα σήμερα. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες σκοπιμότητες ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα. Η Επισκοπή δημιούργησε κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο, νομίζω. Εμείς είχαμε κάποιες αρκετά καλές περιπτώσεις για εκτός έδρας παιχνίδι. Και επειδή τυχαίνει να ακολουθούμε το πρόγραμμα της Επισκοπής και να παρακολουθώ τα παιχνίδια, δεν θυμάμαι καμία άλλη ομάδα να έχει κάνει τόσες ευκαιρίες εδώ πέρα μέσα. Δυστυχώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην κάνεις καμία φάση και να βάλεις ένα στατικό, ένα τυχαίο γκολ. Μπορεί να κάνεις 10 φάσεις και να μην βάλεις γκολ. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που μας αφήνει με την πικρία ότι θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε το αποτέλεσμα. Αλλά δεν πάβει να είναι σε μια έδρα που, με μια ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ εδώ πέρα μέσα και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα γενικά στο πρωτάθλημα. Από θέμα ενδιαφέροντος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ομάδα η οποία, αυτό το είχα δηλώσει και παλαιότερα, όταν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος εμείς κάναμε 4 συνεχόμενες ισοπαλίες, επειδή βλέπαμε την ομάδα, το τι μπορεί να κάνει, ήμασταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και οι νίκες. Όταν καταφέρεις να κάνεις πρώτη, δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αμέσως ξεκολλάς και πλησιάζεις στην κορυφή, γιατί οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά σε θέμα αγωνιστικής κατάστασης. Όπως είπατε, από ένα λάθος μπορεί να γίνει να κριθεί ένα αποτέλεσμα. Ανησυχητικό για μένα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία παιχνίδια με τις αρκετές αναβολές, που ξαφνικά ομάδες που δεν ήταν τόσο ρυθμιστές του πρωταθλήματος θα γίνουν ρυθμιστές του πρωταθλήματος. Αυτό δεν είναι καλό. Σίγουρα πρέπει να το δούμε, να το τσεκάρουμε, να μπορέσουμε να παίξουμε όλοι οι πιέσεις όρις και όχι με τα γενέστερα παιχνίδια μετά από ένα μήνα που θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά ανοιχτό ακόμα. Βλέπουμε ότι δεν ξέρω αν τελείωσε το παιχνίδι στην Καλαμάτα ή αν κέρδισε η Καλαμάτα 1-0 στα τελευταία λεπτά. Κανένας δεν κερδίζει εύκολα κανέναν. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα το πρωτάθλημα για να ξαναλλάξει χέρια η κορυφή. Εμείς έχουμε στόχο σίγουρα να πρωταγωνιστήσουμε, σίγουρα να είμαστε ψηλά. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο, το να φτάσεις και να παραμείνεις φυσικά στην κορυφή. Εμείς θέλουμε να ξαναφτάσουμε στην κορυφή. Σίγουρα το τελικό σκορ δεν δείχνει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς μπορούσε να λήξει αυτό το παιχνίδι. Υπήρχαν πάρα πολλές, δεν αντικατοπτρίζει τις ευκαιρίες που υπήρχαν στο παιχνίδι, τόσο για μας όσο και για την ομάδα της Ρόντου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν καλό ποιοτικά παιχνίδι. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες υπήρχαν, γιατί ήταν πολύ μέτριο έως κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται κυρίως σε ζέστη και υγρασία που υπήρχε την ώρα του αγώνα και ενδεχομένως τα συσσωρευμένα παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη, όπου σαφώς έλειπε ο ρυθμός στο σημερινό παιχνίδι και συνοχή των ομάδων, τουλάχιστον συνοχή στην δικιά μας ομάδα, που είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου παίξαμε κοντά στις πραγματικές μας δυνατότητες και σε αυτό το διάστημα δείξαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που εύκολα μπορούσαμε να το κερδίζουμε, εύκολα μπορούσε να κερδιθεί αν υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα, γιατί όταν δεν σκοράρεις από τις ευκαιρίες που έχεις, όταν κάνεις τόσα πολλά λάθη, όσο και στο πρώτο τόσο και στο δεύτερο ημίχρονο, τόσο πολλά εύκολα λάθη, επιπόλαια λάθη, λάθη που καμία φορά δύσκολα τα εξηγείς, είναι
Δεν είναι καθόλου δύσκολο στο τέλος ένα παιχνίδι που μπορεί να μοιάζει εύκολο να το, να το χάσεις κιόλας. Κάτι που θα μπορούσε να είχε συμβεί και στο σημερινό παιχνίδι, τόσο η νίκη η δικιά μας στις ευκαιρίες που είχαμε, αλλά τόσο η νίκη, όσο η νίκη του, της ομάδας στους Ρόδους του ευκαιρίες. Αυτό δεν σημαίνει, κατά την άποψή μου, δεν άξιζε νίκη ούτε μία ούτε η άλλη ομάδα. Και νομίζω ότι και η μία και η άλλη μπορεί να πει στο τέλος πάλι καλά που δεν χάσαμε τον αγώνα. Γενικώς εγώ δεν έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια ακόμα από τις αρχές του καλοκαιριού, όταν πρώτο ξεκίνησε η προετοιμασία μας. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που δόθηκε έγκριση για να μπορούν να συνεχιστούν προπονήσεις και να αρχίζει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές μου έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια και δεν μπορώ να έχω, σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ να έχω παράπονα από την γενική τους συμπεριφορά. Είναι αλήθεια επίσης ότι έχουμε και λίγες επιλογές, υπό την έννοια να μπορούμε να αλλάξουμε κάτι μέσα στο παιχνίδι όταν κάτι τέτοιο και εκείνο που ζητάει το ίδιο παιχνίδι δεν είναι θέμα αριθμητικό των αλλαγών που μπορείς να κάνεις, αλλά θέμα αλλαγών για κάθε περίσταση που ζητάει το παιχνίδι. Οπότε αυτό που θέλω να συνεχίζουμε να έχουμε στη συνέχεια και ίσως δεν είχαμε σε αυτό το παιχνίδι είναι η προσήλωση στο πλάνο και στο τρόπο παιχνιδιού μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, μέχρι το τελευταίο λεπτό και μάχη και δίψα για το αποτέλεσμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί δεν είναι το ίδιο αν κερδίζεις ένα παιχνίδι, αν έρχεσαι ισόπαλος ή αν το χάνεις. Δεν είναι το ίδιο και δεν μπορεί να υπάρχει συμπεριφορά αγωνιστική που δείχνει ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα ελπίζω το σημερινό παιχνίδι να είναι μια παρένθεση. Ίσως είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια καλή απόδοση. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίζεις ένα παιχνίδι, καλό είναι να μην το χάνεις. Σίγουρα έχουμε μια καλή παρουσία. Έχω πει και στους ποδοσφαιριστές πολλές φορές ότι η προσπάθεια που κάνουν, οι κόποι που κάνουν, θα ήταν καλό να ανταμυφθούν με μια υψηλή βαθμολογική θέση. Θα μπορούσαμε και σήμερα να διεκδικήσουμε με διαφορετικό πνεύμα αυτό το παιχνίδι και θα μπορούσαμε με ένα διαφορετικό πνεύμα να το κερδίζουμε και αυτό θα μας έφερνε πολύ κοντά στις πρώτες θέσεις, παρότι και τώρα δεν είμαστε μακριά. Όπως και επίσης και στα προηγούμενα παιχνίδια σίγουρα αξίζαμε 2-3 βαθμούς παραπάνω, που επίσης θα σήμαινε ότι θα βρισκόμασταν πιο ψηλά. Ελπίζω στη συνέχεια να καταφέρουμε να ανέβουμε ακόμα ψηλότερα, παρότι νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε δυσαρεστημένοι με την παρουσία μας και ακόμα και την βαθμολογική θέση που έχουμε, αλλά ελπίζω ότι επιστρέφοντας στο καλό μας σε αυτό και σε αυτό που μπορούμε να αποδώσουμε εναντίον οποιονδήποτε αντίπαλο, ελπίζω στη συνέχεια να πάρουμε αυτό που πιθανόν μέχρι στιγμής δικιούμαστε ως ομάδα, να είμαστε έστω και μία-δύο θέσεις πιο ψηλά στην βαθμολογική θέση.